Χάθηκα, έχεις δίκιο. Αλλά νομίζω επανέρχομαι και επανέρχομαι δρυμύτερη. Χώρισα μετά από πάρα πάρα πολλά χρόνια. Ήμουν από 20 χρονών με αυτόν τον άνθρωπο. Εντάξει, ήταν δύσκολα. Νομίζω ότι ακόμη βιώνω κάποιες φάσεις που... Είμαι άνθρωπος, ρε παιδί μου, δεν μπορεί συνέχεια να είσαι... Βιώνω φάσεις που είμαι πάρα πολύ καλά και βιώνω και φάσεις που θέλω να είμαι μόνο κάτω στο κρεβάτι μου και να μην μιλάω με κανέναν, ας πούμε. Ήταν, νομίζω, έχει τελειώσει και από τους δυο μας εδώ και καιρό. Είναι αυτό που λένε όλοι. Είχε τελειώσει, απλά εγώ δεν είχα καταλάβει ότι όντως, ρε παιδί μου, τελείωσε. Και μου ήρθε λίγο απότομο, ναι, συνέβησαν πάρα πολλά... Εμένα πάντως μου ήρθαν απότομα, αυτό μπορώ να πω μόνο. 4 μήνες δεν μπορούσα ούτε να τραγουδήσω, ούτε στο ραδιόφωνο να πάω. Λοιπόν, ξεκίνησα σιγά σιγά δειλά πρώτα το ραδιόφωνο. Δουλεύω και πρωινό, πρέπει να τα λέμε για αυτά, γιατί αξιοπρέπεια είναι το μεγαλύτερο πράγμα που έχει ο άνθρωπος στη ζωή του. Δεν μπορούσα να μείνω στο σπίτι το πρώτο διάστημα τα πρωινά, λόγω του ότι εγώ ξυπνούσα τον πρωί σύντροφό μου. Και πεταγόμουν στον ύπνο μου, ρε παιδί μου, και φώναζα ξύπνα, ας πούμε, τώρα αυτή τη στιγμή. Πολύ τραγικό. Θέλω να σε ρωτήσω για την πρωινή σου δουλειά. Ναι. Είναι λόγω, εκτός από την, για τη δική σου ψυχολογική υγεία, ναι, ήταν και λόγος οικονομικός, γιατί το τελευταίο διάστημα βλέπουμε πάρα πολλούς ανθρώπους, ναι, του θεάματος να βρίσκουν άλλες λύσεις. Ναι, Βαρβάρα μου, να σου πω κάτι. Ένας καλλιτέχνης, ειδικά τώρα με το COVID, δεν μπορούσαμε να ζήσουμε. Οι μαγαζάτορες δεν μπορούν να σε πληρώσουν όπως πληρώνανε παλαιότερα. Κατάλαβες. Άρα εννοείται ότι ο κάθε άνθρωπος που έχει τη λογική, το μυαλό και την αξιοπρέπεια, εννοείται ότι θα ψάξει να βρει και άλλους τρόπους για να έχει εισόδημα. Θα ξεκινήσω και κάτι δικό μου, να το πούμε γι' αυτό. Θα ξεκινήσω κάτι με ρούχα, το ξέρεις ότι ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια. Με τη μόδα και τα ρούχα. Έχω κάνει και 1,5 χρόνο για σχέδιο και μετατροπή, ξέρεις. Ναι, και θα ξεκινήσω και κάτι δικό μου με μια πάρα πολύ καλή φίλη. Σιγά σιγά το έχω βάλει και αυτό στα σκαριά. Αυτόν το στυλ προκάλεσε πολλές φορές το χλεβασμό ή τα αρνητικά σχολεία του κόσμου ή ακόμα και στον εργασιακό σου, στο εργασιακό σου περιβάλλον. Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ, πραγματικά. Ειδικά, Βαρβάρα μου, όταν ήμουν και πιο ζουμερή, θα σου πω μια ιστορία γιατί θέλω να ακουστεί στην τηλεόραση. Ξεκίνησα το τραγούδι στα 17 μου, 18 χρονών. Βρήκα σε έτσι μαγαζάκι, όπως είναι αυτό τώρα, καλή ώρα που είμαστε τώρα, μικρό, που είχε πάρα πολύ κόσμο. Ήταν και διαφορετική η εποχή που μάζευε πάρα πολύ κόσμο, τέλος πάντων. Κάθε φορά που πήγαινα στη δουλειά, Βαρβάρα, μου έλεγε, μου έκανε την ψυχή, περιβόλη. Θα με βλέπει τώρα, αν με βλέπει, γεια σας. Είμαι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, μου έκανε την ψυχή, περιβόλη, μου έλεγε, γιατί ντύνεσαι έτσι, γιατί φοράς κοντά. Δεν φορούσα κοντά, με ξέρεις, δεν είμαι και πάρα πολύ του. Είμαι πιο... Μπορεί να την είμαι πολύχρωμα, αλλά μ' αρέσει το συμμαζεμένο, ναι. Λοιπόν, και μου έλεγε, γιατί δεν φοράς το κοντόν αυτό, πώς ήρθες έτσι, πώς είσαι έτσι. Δηλαδή, πέρασα σε εκείνο το μαγαζί, δεν το ξεχάσω ποτέ, τραγικές στιγμές. Επίσης, και από και Ελλάδα και Κύπρον, υπήρχε, ρε παιδί μου, αυτός ο φασισμός, ότι πρέπει όλες οι τραγουδίστριες να είναι με τα θεόσθενα, τα μίνι, τα τσίτος που λέμε, να τα λέμε και λίγο χιουμοριστικά να γελάσει και ο κόσμος, τα τσίτος αυτά όλα τα ψεύτικα. Ρε σε Βαρβάρα, δηλαδή έλεος, δεν μπορεί ένας άνθρωπος να είναι ο εαυτός του στον χώρο αυτό. Θέμα σεξουαλική κακοποίηση, ειδικότερα στον εργασιακό χώρο, γιατί τώρα τελευταία πάρα πολλές ιστορίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Εσύ έζησες κάποια τέτοια φάση στη ζωή σου ή ήσουν μάρτυρα σε μια τέτοια φάση? Στον χώρο της μουσικής, θα σου το πω ξεκάθαρα, θα μας πάρει πάρα πολύ χρόνο. Αν βγαίνανε οι τραγουδιστές, ειδικά εμείς που ζούσαμε Ελλάδα, ειδικά εγώ που ζούσα Ελλάδα, και μιλούσανε για το τι γίνεται στο τραγούδι, το πρώτο που έζησα, μα το Θεό, Βαρβάρα, ήταν να πάω σε μαγαζί που ήταν πάρα πολύ γνωστός τραγουδιστής, πολύ γνωστός τραγουδιστής, σε παρακαλώ. Ήταν στο Μπουρνάζι το μαγαζί, θα το ξεχάσω ποτέ, με στείλανε, πολύ μικρή εγώ, με καρφιτσάκια στα μαγιά και τέτοια, παιδάκι είναι εντελώς. Και να ακούω έξω από την πόρτα φρέσκο γκρέας. Στορκίζομαι, παιδιά, στορκίζομαι, ναι. Φρέσκο γκρέας θα το πάρουμε. Πάρα πολλά. Μπορώ να σου μετρήσω αμέτρητα περιστατικά. Όταν ήμουν με τον πρώην σύντροφό μου, Βαρβάρα μου λέγανε να μην λέω ότι είμαι παντρεμένη. Δεν έπρεπε να βγει προς τα έξω ότι εγώ ιστάλλω, είμαι παντρεμένη. Και πάρα πολλά. Και πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Το πώς πρέπει να ντύνεσαι. Το πρέπει επίγον να γίνει 40 κιλά.
Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Υπάρχουν πάρα πολλές αυλές γύρω από τους καλλιτέχνες. Ειδικά όταν πηγαίνεις σε παιχνίδι στην Ελλάδα, μαζεύονται όλοι γύρω σου. Μετά από χρόνια συνειδητοποίησα ότι όλοι αυτοί που είναι γύρω μου δεν είναι πραγματικοί φίλοι μου. Δηλαδή, οι φίλοι μου είναι μετρημένοι πλέον στα χέρια του ενός χεριού, όπως μου λέγει η Χριστιανά. Το voice σου βγήκε σε καλό ή αν τελικά δεν θα έπρεπε να έχεις πάει? Όχι. Θεωρώ ότι εμένα προσωπικά το The Voice μέχρι και σήμερα θεωρώ ότι μου έκανε όχι απλά καλό, τεράστιο καλό. Εμένα μου άνοιξε διάπλατες πόρτες και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Εγώ δεν τις εκμεταλλεύτηκα σωστά. Εγώ δεν τις άρπαξα την ώρα που γινόντουσαν τις ευκαιρίες. Μου κάνανε πρόταση και φέτος και πέρσι για να πω στο The Voice. Θα μάζευες τα πράγματά σου αυτή τη στιγμή και θα πηγαίνεις Ελλάδα να ζήσεις μόνιμα και να δοκιμαστείς εκεί ξανά για μια μεγάλη καριέρα? Όχι, να σου πω το γιατί. Δεν πιστεύω στις μεγάλες καριέρες πλέον στην Ελλάδα, ούτε στην Κύπρο. Δεν υπάρχουν μεγάλες καριέρες. Σου λέω, έχω κάνει τόση ψυχανάλυση με τον εαυτό μου που τα έχω βρει τόσο καλά και θα θέλω να μας ακούνε και οι καλλιτέχνες. Δεν υπάρχει καριέρα τεράστια. Καταρχήν δεν αφήνουν κανένα μικρό να αναπνεύσει στην Ελλάδα, ούτε στην Κύπρο. Κανένα. Είναι κλίκες παντού και Κύπρο και Ελλάδα. Από την άλλη, ξέρεις πόσα παίρνουν οι τραγουδιστές, οι Κύπροι, οι Έλληνες που δουλεύουν τρίτα, τέταρτα, πέμπτα ονόματα? 80 ευρώ, πώς θα ζήσεις? Πρέπει λίγο όλοι μας, όλοι οι καλλιτέχνες, να βάλουμε λίγο το. Πώς να το πω, να το πω στα κυπριακά, να κάτσουμε λίγο τη μάπα, χαμέ, βαρβάρα μου, στο να δούμε την πραγματικότητα. Τραγουδιστές, δεν είμαστε πλούσιοι στην Κύπρο. Γιατί μου στέλνουν συνέχεια, μπορείς να με βοηθήσεις, μπορείς να μου κάνεις αυτό, μπορείς. Δεν είμαστε πλούσιοι, δηλαδή και εμείς ίσα που επιβιώνουμε. Αυτό το διάστημα πού θα δούμε τη Στάλο Πατσά? Ναι, λοιπόν θα είμαι εδώ στο μαγαζί στο F Cuisine κάθε Τετάρτη από την ερχόμενη εβδομάδα, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Επίσης θα ξεκινήσω τα βήματά μου ξανά στην Ελλάδα. Έχω τραγούδι, θα το πω αυτό, γιατί το έχω αφήσει η Βαρβάρα μου ένα χρόνο μαζί με την Όλγα Βλαχοπούλη και την Κωνσταντίνα Αποστολοπούλου. Είμαι η μόνη Κύπρια που γράφει τραγούδι, η μοναδική Κύπρια καλλιτέχνης που δέχτηκε να γράψει τραγούδι. Επίσης έχω, θα το πω και αυτό, θα κάνουμε κάτι, θα ετοιμάσουμε πάλι με τον Βαγγέλη τον Δουκουλέτσι, που είχε γράψει και αυτός 2-3 τραγούδια. Ραδιόφωνο πώς προέκυψε? Λοιπόν, έχει χρόνια να ξέρεις που είμαι με τον Αργύρη και την Άντζελα Τιμπουφούλκο στον Όλα 97. Νομίζω λόγω αυτών ότι μιλάω συνέχεια και ξέρω και από μουσική, νομίζω ότι ο τραγουδιστής πρέπει να κάνει ραδιόφωνο. Είναι κάτι που λατρεύω, να ξέρεις, Βαρβάρα μου. Και θέλω να σου πω και κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φέτος μας κάνανε πρόταση, μου κάνανε πρόταση βασικά εμένα, αλλά θα είναι και το δίδυμο μου ο Τάσος μαζί μου. Αγοράσανε την εκπομπή από την Ελλάδα ο κύριος Κορναράκης και θα παίζουμε σε πάνω από 10 ελληνικούς σταθμούς.